Και ενώ είχαμε συμφωνήσει, είχαμε εκτυπώσει τη συλλογική μας σύμβαση και την είχαμε υπογράψει εμείς, μετά άρχισαν οι εργοδότες να υπεκφεύγουν, να μην μας συναντούν, να μην σηκώνουν τα τηλέφωνα. Κάποια στιγμή αναγκαστήκαμε να καταγγείλουμε την υπάρχουσα σύμβαση και να τους καλέσουμε επίσημα πια σε διαπραγματεύσεις, γιατί συνήθως μιλάμε σε φιλικό επίπεδο. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, δεν χρειαζόταν τέτοια πράγματα, θεωρούσαμε, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Λοιπόν, έγινε ένα εξώδικο, μαζευτήκαμε να συζητήσουμε και η πρώτη πρόταση ήταν η εξής, ότι δέχονται να υπογράψουν σύμβαση αλλά με 22% μείωση. Έτσι. Δεν συμφωνήσαμε. Κάναμε ακόμη μία συνάντηση μετά από μία συνάντηση που καθόρισαν αυτοί με τα μέλη τους για να κανονίσουν τη γραμμή τους και να έρθουν σε επαναδιαπραγμάτευση, και οι προτάσεις τους ήταν δύο: ή περνάμε σε ατομικές συμβάσεις ή υπογράφουμε συλλογική σύμβαση με μείωση όχι 22 αλλά 20%. Και όταν εμείς αντιτάξαμε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε τέτοια μείωση, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από τον Ιούνιο επίκυνται άλλες αλλαγές, δηλαδή θα κοπούν επιδόματα, θα κοπούν δώρα, έτσι, οπότε εμείς στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε ήδη μια μείωση 20%, μπορεί και 28,5%, οπότε άλλη μια μείωση 20% θα μας έφερε στο 45% ή 48,5%, έτσι. Εκείνοι έκαναν μια πρόταση που κατά τη γνώμη μας δεν είναι λογική, και κανένας εχέφρον άνθρωπος δεν θα μπορούσε να τη δεχθεί. Η πρόταση ήταν η εξής: να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση με 20% μείωση και να μας υπογράψουν εκείνοι ότι ακόμη και αν καταργηθούν τα δώρα και τα επιδόματα, εμείς για φέτος θα τα πάρουμε. Και βέβαια ο αντίλογος είναι ναι. Και 1η-1η του 2013 εγώ τι κάνω? Ξεκινάω με μία σύμβαση 20% και χωρίς τα δώρα και τα επιδόματα, άρα 50%. Η πρόταση λοιπόν αυτή δεν έγινε δεχτή. Εμείς όλα αυτά τα φέραμε στην γενική μας συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο στις 10 Μαρτίου. Εκθέσαμε το θέμα στους συναδέλφους, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα και σε μια πρωτοφανή προσέλευση, πρέπει να πω, για τα χρονικά των συνελεύσεών μας, να μην αναλαμβάνουμε ξεναγήσεις μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα της σύμβασης. Ωραία. Η πρώτη κινητοποίηση έγινε την περασμένη Κυριακή, δηλαδή χθες, έτσι, 18 του μηνός, με το Μανίφικα που ήρθε, όπου μαζευτήκαμε έξω από το λιμάνι, ίσως κάποιοι από εσάς θα το είδατε. Προσπαθήσαμε να είμαστε πάρα πολύ κόσμοι, γιατί δεν θέλαμε, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον τουρισμό. Γιατί υπόθηκε και αυτό, έτσι. Εμείς θα καταστρέψουμε τον τουρισμό, εμείς δημιουργούμε πρόβλημα. Εμείς αυτό που κάναμε και θα σας τα μοιράσω μετά, ήταν να τυπώσουμε κάποια fake volan σε όλες τις γλώσσες, όπου ζητούμε συγγνώμη από τους επισκέπτες μας, το έχω και στα ελληνικά κάπου. Ωραία. Λέει κατά λέξη το εξής: λυπούμαστε που δεν μπορούμε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας σήμερα, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να αγωνιστούμε για την επιβίωση των οικογενειών μας και για την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια. Σας ευχόμαστε μια όμορφη μέρα και καλές διακοπές. Αυτό ήταν. Έτσι. Από εκεί και πέρα ήμασταν στη διάθεσή τους, στην παλιά πόλη, έξω από τους αρχαιολογικούς χώρους, ώστε να τους βοηθήσουμε σε ό,τι άλλο ήθελα, να προσανατολιστούν, να βρουν ένα μουσείο, να μας ρωτήσουν οτιδήποτε θέλανε. Και πρέπει να πω ότι είχαμε πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Η χθεσινή κινητοποίηση ήταν απόλυτα επιτυχής. Αυτό συνέβη.